Καλώς ήρθατε στο GamePan.gr. Σήμερα ξεκινάω δεύτερο game. Ένα πολύ γαμάουα game. Το οποίο είναι το... όχι αυτό, όχι αυτό. Φύγε. Αυτό. Oddworld New and Tasty Abe's Odyssey. Ένα παιχνιδάκι που αρχικά είχε βγει το 97 και τώρα, το 2015, βγήκε το remake του Abe's Odyssey. Λοιπόν, πάμε. Play game. Easy, normal, hard. Πάμε στο normal ή normal, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Εγώ το λέω normal. Single player γιατί είμαι μόνος μου, έτσι. Τα πλήκτρα δεν με πολύ ενδιαφέρουν, τα ξέρω. Εγώ τα ρύθμισα έτσι πριν από λίγο. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι εγώ το τερμάτισα το 2002 σε PlayStation 1. Από τα αγαπημένα μου games. Θα δείτε, έχει πολύ ωραία γραφικά. Ακόμη και τότε το 97 είχε πολύ πρωτοποριακά γραφικά. Μιλάμε για την εποχή του, ήταν πάρα πολύ μπροστά στα γραφικά. Λοιπόν, πρωταγωνιστής μας είναι ο Abe. Έχω ακούσει και πολλούς Έλληνες που τον λένε Άμπε. Πιο εύκολο Άμπε, αλλά εντάξει τώρα να το λέμε σωστά. Abe. Abe's Odyssey λέγεται το παιχνίδι. Καταρχήν, το συγκεκριμένο παιχνίδι εγώ δεν ήξερα ότι θα βγει remake καθόλου. Αλλά το έμαθα από ένα φιλικό κανάλι. Από το φίλο τον Μάνο. Που είχε κάνει έτσι ένα gameplay. Αν το λέω σωστά, Μάνος PS Crit Gamer. Κάπως έτσι. Συγγνώμη φίλε Μάνο, αν το λέω λάθος. Και, λοιπόν, ο πρωταγωνιστής μας όπως είπαμε είναι ο Abe, ο οποίος, εδώ βλέπετε, δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Όχι μόνο αυτός, και όλοι του οι φίλοι. Οι Μουντοκούνς, Μουντοκούνς, κάπως έτσι. Να, εδώ, το boss. Το αφεντικό είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων. Ένα μεγάλο χασάπικο, ας πούμε εμείς. Γιατί συσκευάζουν κρέας. Λοιπόν, ο Abe, τυχαία, κουτσομπόλα Abe, καθάριζε, σκούπιζε, να βλέπετε όπως τώρα στο βίντεο, και τους κρυφάκουσε αυτούς όλους, τους... τα μεγάλα κεφάλια του εργοστασίου. Και είπαν αυτοί ότι το εργοστάσιο δεν πάει καλά και ετοιμάζεται να κλείσει και. Αλλά είχαν μια ιδέα. Μια τελευταία ιδέα. Να σφάξουμε όλους τους Μουντοκούντς, δεν ξέρω πώς. Και να πουλήσουμε το κρέας τους. Είναι απλά τα πράγματα. Και τώρα ο Abe, αφού το κρυφάκουσε, φεύγει από εκεί. Κομμάτια τρέχοντας που λέμε. Να ελευθερώσει τους δικούς του, τη δική του φυλή. Που όλοι αν όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς δουλεύουν σε αυτό το εργοστάσιο. Ας ακούσουμε. Oh my mind. The Gluckens were scared cause prophets were grim. Ο αριστερά τύπος. Μισό λεπτό για να το ξαναδείξει από κοντά. Ο αριστερά τύπος λέγεται Slig. Είναι πάρα πολύ, δεν είναι ένας μόνο, είναι οι Sligs. Εξωγήινοι είναι όλοι αυτοί, μάλλον. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τους περιγράψω αλλιώς. Αυτός είναι ο Μόλοκ, Μουλόγ. Κάπως, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Είναι το boss. Και βλέπετε εδώ η ιδέα. Έπεσε στο τραπέζι, τους άρεσε. Ορίστε το κρέας των Μουντοκούντς. Τώρα ο Abe πρέπει να τρέξει να σώσει τους δικούς του, να τους βγάλει από το εργοστάσιο και να φύγουν. Να σωθούν. Εδώ όμως τον καταλαβαίνουν, τον βλέπει αυτή η κάμερα. Και ξεκινάει το μουντοκοκυνηγητό. Όχι ανθρωποκυνηγητό. Δεν είναι άνθρωπος ο Abe. Πάμε. Είναι ένα πολύ γαμάτο παιχνιδάκι.
Παίξτε το. Βασικά αυτά θα τα πω και στο τέλος. Πάμε. Βλέπετε. Σε όλο το παιχνίδι θα βρίσκεται αυτόν τον πίνακα, ο οποίος λέει πόσοι είναι μέσα ακόμη στο εργοστάσιο που πρέπει να βγάλετε, πόσα θύματα υπήρξαν, πώς θα σκοτωθούν. Γιατί αυτοί εδώ οι σλίγκς έχουν όπλα και σκοτώνουν. Όποιος δεν δουλεύει τον εκτελούν. Και πόσους έχεις βγάλει. Πόσοι έχουν φύγει από το εργοστάσιο. Ξεκινάμε. Τα πλήκτρα είναι απλά. Βασικά τα έβαλα εγώ, τα έκανα απλά. Τα κλασικά του FPS. Είναι ένα παιχνιδάκι που απαιτεί να είσαι γρήγορος. Γιατί αν δεν είσαι γρήγορος, την έχεις πουλέψει. Ναι, αρέ. Βλέπετε τι εννοώ με τα γραφικά. Όλο αυτό το background που δείχνει. Είναι εξαιρετικά. Θα δείτε και άλλα μέρη τα οποία κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Directory. Εδώ είναι πληροφορίες. Πώς πηδάς, κάνεις το ένα τάλο, εκείνο τάλο. Αλλά εγώ δεν τις χρειάζομαι γιατί αυτό το παιχνίδι για μένα θεωρείται... Λήξαν. Δηλαδή, τι εννοώ λήξαν. Μόλις έχασα να μάθω για να μην διαβάζω τα directories. Το ξέρω απ' έξω το παιχνίδι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή την περιοχή όπου βλέπετε τα ZZZZZ σημαίνει ύπνος. Οπότε, είναι κάποιος σλίγκ από κάτω, κοιμάται ή... στον ίδιο όροφο που είσαι εσύ, που είμαστε εμείς. Υπάρχει και η επιλογή του Chant. Κάνει εδώ ο Ape τα μαγικά του. Και καταλαμβάνει το σώμα των Slig. Λοιπόν. Οπα. Να βρω και το control για τους Slig. Εδώ βλέπετε το όπλο που έχει ο... Slig. Με αυτό σκοτώνει τους Mudokons. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι να κάνω με τον Slig τώρα. Οπότε τον εκτελώ. Πρέπει τώρα να κατέβω από κάτω. Εδώ βλέπετε ηλεκτρισμός. Δεν μπορούμε να περάσουμε ή θα γίνουμε ψητοί. Πιθανότητα αυτός ο μοχλός κλείνει τον ηλεκτρισμό. Αλλά προσοχή. Μην τραβάτε όποιο μοχλό βρείτε. Γιατί τώρα αν τραβήξω εγώ αυτό το μοχλό, ετούτος εδώ ο Mudokun θα ταξιδεύσει. Του μιλάτε, γεια, του λέει γεια. Και του λες να σε ακολουθήσει. Ωραία, εδώ πατάμε το ειδικό πλήκτρο. Όπα, στοπ εδώ. Για να μην μας ακούσει ο παπάρας. Γεια σου παπάρα. Εδώ έχουμε κι άλλους, αλλά δεν χρειάζεται τώρα αυτό να το σηκώσουμε από τη δουλειά του. Πατάω απλώς το chant. Ανοίγει η πύλη που βλέπετε στα αριστερά. Και φεύγουν οι Mudokons. Εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Φεύγουμε. Πάμε σε άλλο όροφο. Ναι, εδώ μας δίνει κάποιες συμβουλές, αλλά δεν τις θέλουμε εμείς συμβουλές, τις ξέρουμε. Hello. Θες να με ακολουθήσεις για να σωθείς, για να σώσεις το τομάρι σου. Θέλεις. Πάμε. Α, έχουμε κι άλλους εδώ. Όχι, όχι. Everybody. Ρε μαλάκες. Follow me, άντε. Μην το σκέφτεστε. Θα γίνετε κρέας εδώ άμα καθίσετε. Καλό κακού, εγώ τώρα πηγαίνω σιγά σιγά μήπως υπάρχει κάποιος που κοιμάται. Ωραία, ωραία, δεν υπάρχει κάποιος που κοιμάται. Ανοίγει η πύλη και φεύγουν όλοι. Βλέπετε στον πίνακα ακριβώς από πάνω. Ακριβώς εδώ. 293, δηλαδή είναι ακόμη 293 μέσα στο εργοστάσιο που πρέπει να βγουν έξω. Casualties 0, δεν έχω σκοτώσει κανέναν, ούτε κατά λάθος, ούτε κάποιος Slig. Και escapes. 6. Λοιπόν, αυτοί καλά έφυγαν. Εγώ πώς φεύγω τώρα. Θεωρητικά... ή από εδώ ήρθαμε, ε. Όχι, από εδώ. Όχι, μάγκες. Πάμε ξανά μέσα. Λάθος μου, συγγνώμη.
Press Q to check your health. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι λίγο πιο διαφορετικό από το άλλο. Το παλιό, το 97. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος... Όχι. Όχι, συγγνώμη, δεν το είδα. Είναι ακριβώς εδώ. Επάνω. Ωραία, μισό λεπτάκι να δείξω λίγο πώς τους χτυπάει ο Σλιγκ. Στο παλιό τουλάχιστον έτρωγαν πάρα πολύ ξύλο. Να το. Έλα χτυπά τους ρε! Όχι μαλακία! Όχι μαλακία, τι έκανα, σκότωσα έναν αθώο. Τέλος πάντων, ένας στους 300 δεν λέει. Άντε γεια, φλόρε! Τρόμπα! Ωραία, για να πάρουμε και αυτόν. Follow me. Follow me. Έτσι. Follow me. Okay. Πώς του λέμε να δουλέψει? Όπα, την αμόλυσα. Ωραία, wait here. Εντάξει, δεν έχει δούλεψε. Ούψ, ούψ, μη ρίξεις καμιά ρηπή. Σε βίασα, άμα κατέβω. Θέλω να του κάνω ένα τσάντ. Αλλά προτού του κάνω τσάντ. Ωραία, ωραία, εντάξει. Τους έχω και τους δύο. Έλα. Έλα στα μέρη μας. Πάρτα άρρωστε! Έλα κι εσύ. Ξέρω τι θα πας. Πάρτα κι εσύ άρρωστη! Λοιπόν, ανοίγουμε... Οπα, sorry. Ανοίγουμε τον ηλεκτρισμό. Κλείνουμε τον ηλεκτρισμό. Follow me. Γρήγορα μην ανοίξει. Okay. Όχι, εντάξει. Πάμε. Έφυγες. Τα λέμε έξω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Μη σας ξεγελάω το ότι αυτός είναι εκεί πάνω. Μπορεί να μας καθαρίσει. Αν του κάνω ένα τσάντ όμως, δεν μπορεί να μας καθαρίσει. Άντε. Σκατή φλωρά. Οπ, sorry. Από την άλλη. Άντε για. Μπούμ. Πάμε. Hi. Follow me, follow me. Εδώ οι ατμοί σημαίνουν ότι μπορείς να κάτσεις κάτω και να κρυφτείς και να μην σε καταλάβει ο Σλιγκ, ο βλάκας. Όπα. Να το. Ορίστε. Αυτό εννοούσα. Μπορώ να σηκωθώ άμα θέλω, τουλάχιστον στο παλιό. Υπήρχε και η επιλογή του να του ρίξεις μπουκέτο στη μάπα. Αλλά εδώ δεν ξέρω αν την έχει. Σήκω. Σήκω. Γρήγορα. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Ωραία. Το πρόλαβα. Άρα παλιό τζουτζέ. Wait. Ούψι! Μη πυροβολήσεις. Δόξα το Θεό δεν πυροβόλησε. Το κτίνος! Φύγε από την εικόνα και θα σου πω εγώ. Ουι, την έχεις πουτσίσει τώρα.
πάω να τον αυτοκτονήσω. Δεν έχει κάπου. Λοιπόν, οπότε... F και διαλύσου. Follow me. Αυτό είναι λίγο κακό. Ένας μοχλός και δεν ξέρω... Α, ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον τραβήξω το μοχλό. Είναι ακριβώς από κάτω. Ανοίγει καταπακτή. Τα λέμε έξω, μάγκες. Follow me, ρε, follow me. Περίμενε να ξανάρθουν τα πτηνά. Πάμε, φύγαμε. Quick save. Γιατί εδώ μιλάμε, τώρα έχουμε βρει τον πελά μας. Αυτές οι... νάρκες, οι βόμβες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και τι είναι. Όταν ανάψει πράσινο, μπορείς να τις απενεργοποιήσεις. Να πλησιάσω λίγο ακόμη. Okay. Quick save. Χρειάζεται πριν από τις βόμβες να κάνετε ένα quick save. Όχι, μωρή άρρωστη! Όχι! Αυτό εννοούσα ότι είναι δύσκολο. Όχι! Θα το πετύχω κάποια στιγμή. Είμαι λίγο αργός. Ναι, ναι! Πόρτα! Έλα, εσείς οι δύο... Και οι δύο ελάτε. Τώρα πηδάμε. Τσαντ. Ωραία. Και μπορείς αν θέλεις, αν θέλεις, να κάτσεις ξανά κάτω, να ακουμπήσεις και να γίνει ενεργή πάλι η βόμβα. Εδώ τρέχουμε και πηδάμε απέναντι. Το αποκλείω να το πετύχω με τη μία. Α, ωραία. Πάμε άλλο. Θα σε κάνω κρέας, αλήτη. Όχι ρε, μα το πάτησα control. Έγινες κρέας. Έλα, εσύ φίλε μου, Μουντοκούν. Όχι! Μήκα σε ευλακία και εξαφανίζεις τα πουλιά. Α, είναι το χαρακτηριστικό σημείο που πέφτουν... αντικείμενα από πάνω και τώρα πρέπει να περάσω με ένα quick save. Πέρασα! Όχι κι άλλο! Πέρασα! Έχουν φύγει 13, έχω σκοτώσει κατά λάθος έναν και είναι ακόμη 2.85. Σιγά σιγά, ανέμελος. Με φοβίζει λίγο αυτό τώρα, τι θα κάνει ο μοχλός. Τι κάνει. Α, είναι το αριστερά... Αυτή η αηδία, το που ανέβω κατεβαίνει. Πάει πιο σιγά. Χάι, χάι και οι δύο. Έλα, εντάξει. Πάμε. Ένα quick save.
Τρέξτε ρε, τρέξτε γρήγορα. Ωραία. Πα γιατί ήρθα εγώ από εδώ, αφού δεν... Βλακία, ε. Ξανατρέξτε. Τρέξτε. Ωραία. Το φοβάμαι λίγο αυτό. Όχι, wait. Αυτός ο μοχλός, έτσι το ξεκάρφωτο τώρα. Α. Άμα το τραβήξω, θα πέσει εδώ ακριβώς που είναι αυτός ο Μούντοκουν. Θα πέσει ακριβώς από πάνω αντικείμενο και θα τον κάνει κρέμα. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Ου! Τώρα τι κάνουμε. Έχω μια ιδέα γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω πως θα πετύχει. Έχω μια ιδέα. Θα πατήσω ένα κλανίδι. Πήδα μωρή άρρωστη! Ξύπνησε ο λεχρίτης. Λοιπόν, κόβω. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το Abe's Odyssey. Πώς σας φάνηκε, γράψτε μου στα σχόλια. Όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μην γράψει. Ένα subscribe, παρακαλώ. Ο καθένας ένα subscribe, όχι μόνο ένα. Κάντε ένα like. Κάντε ένα KitKat. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Κυρίες, κυρίδες, ποινίδες και παιδιά όλων των οικειών εννοείται. Άντε, γεια.